Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου από Θεσσαλονίκη 5η 27 Αυγούστου 2020 Το θέμα μας για σήμερα είναι και φέρει τον τίτλο Πίστη χωρίς έργα Πολλοί ε, άνθρωποι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με την χάρη και την πίστη και ότι μόνο αυτά είναι που μας χρειάζονται. Αυτά μας προσφέρουν την δικαίωση και την σωτηρία και ότι τα έργα της αγάπης, της αρετής, κατά κάποιο τρόπο είναι ανώφελα και περιτά και επομένως και ο πνευματικός αγώνας είναι ένας αγώνας άνευ Αυτά όμως δυστυχώς είναι απόψεις των ε, Προτεσταντών. Δυστυχώς ο Λούθυρος, ο Καλβίνος και οι λοιποί ηγέτες του Προτεσταντισμού έπεσαν στην πλάνη αυτή από αντίδραση στον καθολικισμό. Οι παπικοί είχαν τότε τα λεγόμενα συγχωροχάρτια και άλλα. Έτσι οι προτεστάντες πήραν το άλλο άκρο για να πολεμήσουν τον καθολικισμό. Μόνο η πίστη και η Θεία Χάρη έλεγαν και λένε σώζει. Αρκεί να πιστεύει κανείς και σώζεται χωρίς τίποτε άλλο. Ο Θεός όταν δει την πίστη αθωώνει από την ενοχή. Δεν θέλουν δηλαδή να αντιληφθούν ότι η δικαίωση δεν είναι μία εξωτερική νομικιστική πράξη. Είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο πρόκειται για πνευματική και ηθική αναγέννηση, ριζική μεταβολή της καρδιάς του ανθρώπου και ομοίωσή του με τον Θεό. Αν δεν νεκρωθεί φίλη μου πρώτα ο παλιός άνθρωπος μέσα μας, πώς είναι δυνατόν να βλαστήσει η νέα εν Χριστώ ζωή, είναι ένα ερώτημα. Αυτή η νέα ζωή αναπτύσσεται με την συνεργασία του θείου και ανθρωπίνου παράγοντα. Οπωσδήποτε η χάρη του Θεού προηγείται και αυτή αρχίζει το έργο της σωτηρίας. Αυτή και στη συνέχεια μας στηρίζει και μας ενισχύει για να ξεπεράσουμε τη φυσική μας αδυναμία. Όμως, ζητάει και τη δική μας συμμετοχή και συνεργασία, την ολόψυχη αποδοχή. Ακριβώς γιατί ως αυτεξούσιες και ελεύθερες υπάρξεις που είμαστε, δεν μας εξαναγκάζει. Απαραίτητη η χάρη του Θεού, απαραίτητη και η πίστη στον Σωτήρα Χριστό. «Χωρίς εμού ου στεπίν ποιν ουδέν» μας τόνισε ο ίδιος ο Κύριος, αφού προηγουμένως είπε «καθώς το κλίμα ου δίνατε καρπών φέρει να φε αυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο, ούτως εάν μη εν μείνετε» χωρίς το στενό σύνδεσμο δηλαδή με τον Χριστό, δεν έχουμε καρποφορία. Αν όμως είμαστε συνδεδεμένοι μαζί του, τότε δεν μπορούμε να μην έχουμε καρπούς. Η καρποφορία, η καρπή της αρετής, της αγάπης και τόσοι άλλοι είναι φυσικό επακόλουθο. Ο πρώτος λοιπόν και βασικός παράγων της σωτηρίας μας είναι η χάρη του Θεού και η πίστη στον Ιησού Χριστό. Κατ' επανάληψη όμως η Αγία Γραφή τονίζει και τη μεγάλη σημασία των έργων, ιδιαίτερα των έργων της αγάπης. Αν τα έργα αγνοούμε και διαγράφουμε όλη σχεδόν τη διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Αγαπημένοι μου φίλοι, η επιτόρους ομιλία δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τονίζει κατηγορηματικά τη σπουδαιότητα του πνευματικού αγώνα. Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για πρόοδο στην αρετή. Όρος για να εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών, μας λέει, είναι η αρετή σας να ξεπεράσει πολύ την επιφανειακή και τυπική αρετή των γραμματέων και φαρισαίων. Στόχος σας δεν είναι η μετριότης αλλά η τελειότητα. Τα ημίμετρα και η υποτονική πνευματική ζωή δεν έχουν θέση στη ζωή του αληθινού χριστιανού. Αγωνιστείτε λοιπόν κι εσείς να γίνετε τέλειοι με την αγάπη προς όλους, όπως τέλειος είναι και ο ουράνιος πατέρας σας. Διαβάζουμε στο Ματθαίο ε48. Αυτονόητη επομένως είναι η αξία των έργων. Ο χριστιανός καλείται από τον Κύριο να είναι μέσα στην κοινωνία αλάτι και φως. Αλιστική και φωτιστική είναι η αποστολή των πιστών. Με τη ζωή τους πρέπει να συγκρατούν από την πνευματική σύψη και να φωτίζουν όλο τον κόσμο. Το φωτεινό παράδειγμα παίζει πρωταρχικό ρόλο. Ο λόγος πρέπει να συνοδεύεται από την αγιότητα του βίου και την καθαρότητα της ζωής. Το φωτεινό παράδειγμα μιας άγιας ζωής γίνεται δρόμος ασφαλής που οδηγεί στο Θεό. Αυτά για σήμερα φίλοι μου. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον και αυτό το βίντεο. Εάν ναι, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, γραφτείτε στο κανάλι μου και ακολουθήστε με στα social media. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ!